Γεια σας αγαπητοί φίλοι, η ναυτική ισχύ της Ελλάδος δεν χρειάζεται συστάσεις. Πανίσχυρο πολεμικό ναυτικό με στόλο φρεγατών υποβρυχίων, ένα πολεμικό ναυτικό με πάνω από 100 πολεμικά πλοία και φυσικά πρώτο εμπορικό ναυτικό στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία που αντλούμε από την Vessels Value, οι Έλληνες εφοπλιστές επένδυσαν 4,814 δισεκατομμύρια δολάρια για την αυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG και 483 εκατομμύρια δολάρια για πλοία LPG, πάνω δηλαδή από 5.200 δις. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η Ελλάδα, όπως φαίνεται από τις επενδύσεις που γίνονται, θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα ή και στο διηνεκές να παραμένει η ισχυρότερη ναυτική δύναμη στο εμπορικό ναυτικό του πλανήτη και φυσικά και το πολεμικό ναυτικό ενισχύεται με νέες υπερσύγχρονες φρεγάτες, πανίσχυρα πλοία, αλλά και κορβέτες. Θα δούμε τι θα γίνει σε επόμενη εκπομπή και με τις πυραυλακά τους. Αυτά προς το παρόν. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Η κοινοποίηση επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάει πάρα πολύ αυτή την εκπομπή για την ενημέρωσή σας να παραμείνει πρώτο στον τομέα της αδέσμευτης ενημέρωσης στον χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.